Είμαστε σε μια φάση όπου θα πρέπει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να είναι σε αυξημένη εγρήγορση για τους επόμενους μήνες, μέχρι τουλάχιστον να βρεθεί το εμβόλιο του κορονοϊού. Διότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε πια να πάμε σε ένα καθολικό lockdown, δεύτερο καθολικό lockdown των οικονομιών μας. Έναντι αυτή της κατάστασης, η κυβέρνηση χτυπά το κουδούνι της αφύπνισης. Καλεί όλους τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών και να συμμορφώνονται με τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς. Ταυτόχρονα, παίρνει συνεχώς νέα μέτρα και αντίμετρα. Ήδη από την Παρασκευή κρίθηκε επιβεβλημένο, μετά από συνεννόηση με την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Στη σημερινή σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής. Πρώτον, η χρήση μάσκας καθίσταται υποχρεωτική και στους εξωτερικούς χώρους των πλοίων από αύριο και μέχρι τις 18 Αυγούστου 2020. Η συμμόρφωση στο μέτρο αυτό είναι κρίσιμη, προκειμένου να μην ληφθούν δραστικότερα μέτρα περιορισμού της πληρότητας των πλοίων. Δεύτερον, παρατείνεται μέχρι και τις 18 Αυγούστου η απόφαση σύμφωνα με την οποία οι εργάτες γης που εξέρχονται από τη χώρα δεν έχουν δικαίωμα εισόδου μέχρι νεοτέρας.